Γεια σας, Βέρα, καλώς όρισες. Γεια σου, Αναστασία. Καλησπέρα και στους ακροατές σου, στους ακροατές της εκπομπής. Και στο δημοτικό, τους ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ορεστιάδας. Θα μας βάλεις το ρυθμό της επικαιρότητας και σήμερα. Ναι. Να ξεκινήσουμε από την προαναγγελία μια συγκέντρωση στην πλατεία της Ορεστιάδας απόψε στις 8 η ώρα. Την διοργανώνει το ΚΚΕ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είναι μια κινητοποίηση, συγκέντρωση αντίδρασης στο νομοσχέδιο, στο ενεργατικό νομοσχέδιο όπως το κατονομάζουν. Και όπως πάντα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με τη μαχητικότητα που το διακρίνει και την δογματική σταθερή θέση του υπέρ των εργαζομένων διοργανώνει αυτή την κινητοποίηση και καλεί σωματεία, φορείς, συλλόγους, μαθητές, φοιτητές να πλαισιώσουν αυτή την κινητοποίηση. Βρέθηκες, βγήκες έξω για ρεπορτάζ, έχεις κάτι νεότερο για την μονάδα ψυχικής υγείας? Ναι, από την μονάδα ψυχικής υγείας του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης έχουμε μια πληροφόρηση. Είναι από την διοίκηση, ενημερωνόμαστε ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης απέκτησε κινητή μονάδα ψυχικής υγείας για την παροχή παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών. Είναι ένα έργο έτσι, θα λέγαμε πρωτοποριακό, με στοχευμένες συστηματικές και εντατικές δράσεις εκτός νοσοκομείου, με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας παιδιών, εφήβων, τη στήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος, την κοινότητα των παιδιών και των οικογένειών τους και σε όλη την έκταση του νομού Εύρου. Οι δράσεις βασίζονται στις αρχές της κοινωτικής ψυχιατρικής και το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του πηγαιστικού προγράμματος Αντολίκης Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020. Είναι μια συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπεύθυνη είναι η καθηγήτρια ψυχικής ψυχιατρικής του Δημοκρίτιου, η Μαρία Σαμακουρή. Είναι διευθύντρια της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Βέβαια στην ομάδα υπάρχει παιδοψυχίατρος, κοινωνική λειτουργός, υπάρχουν όλοι όσοι χρειάζονται, μια διεπιστημονική ομάδα και πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα είναι πάρα πολύ, είναι πολύ χρήσιμο για την περιοχή μας το ότι υπάρχει αυτή η κινητή μονάδα ψυχικής υγείας. Μακάρι να μην χρειαστεί, αλλά δυστυχώς χρειάζονται. Οπότε χαιρετίζουμε αυτή την απόκτηση της κινητής μονάδας θετικά. Ναι, γιατί είναι καλύτερα να υπάρχει για να έχει εμπειρία και γνώση για να βοηθήσει. Δυστυχώς είμαστε άνθρωποι, έχουμε ανάγκες, μικρή και μεγάλη, οπότε όλα αυτά τα ό,τι γίνεται για την υγεία, για το καλό της, του κοινωνικού συνόλου, το είναι πολύ θετικό. Προς θετική κατεύθυνση βέβαια. Μια που μιλάμε για την υγεία, συνεχίζεται ο έλεγχος με rapid test στην πλατεία. Ναι, χθες έγινε, σήμερα όχι, έγινε χθες. Δεν έχουμε πολλά κρούσματα, αλλά πάλι πρέπει εμείς να είμαστε σε επιφυλακή όλοι. Να προσέχουμε και έτσι θα πορευτούμε νομίζω μέχρι που να επιτευχθεί ο εμβολιασμός της πλειοψηφίας των κατοίκων. Οι Καστροπολίτες ετοιμάζουν καινούριο περίπατο στο Κάστρο. Ναι, είχαμε λίγο αναφερθεί, αλλά έχουμε λεπτομέρειες τώρα. Είχαμε αναφερθεί στο προηγούμενο περίπατο, τώρα είναι στο Κάστρο. Είναι άλλος περίπατος, ναι. Οι Καστροπολίτες κάνουν πολύ καλή δουλειά, όπως είπαμε και άλλη φορά. Είναι ιστορικός πολιτικός σύλλογος του Δημότου, Καστροπολίτες, γνώση και δράση. Η εκδήλωση την χαρακτηρίζουν πολιτισμό και πατριδογνωσία. Είναι κάποιες λέξεις λίγο παρεξηγημένες. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ το να γνωρίζεις την πατρίδα σου. Θα γίνει την Κυριακή 30 Μαΐου. Είναι ένας ιστορικός περίπατος στο Κάστρο. Ξαναγός θα είναι ο πολιτικός μηχανικός και αρχαιολόγος Δόκτωρας Θανάσης Γουρίδης. Έχει πάρα πολύ γνώση, έχει γράψει πολλά βιβλία. Έχει αναδείξει πολύ την ιστορία του Δημοτικού κ. Γουρίδης.
Και αυτός θα είναι ο ξεναγός των όσων συμμετέχουν στον περίπατο αυτό. Ναι, είναι το απόγευμα, ξεκινάει γύρω στις 6, 6 με 6.30 θα ξεκινήσουν από το χώρο στάθμευσης πάνω στο κάστρο, στον Καλέ, και νομίζω ότι αξίζει να γίνει αυτός ο περίπατος γύρω από το κάστρο και στο κάστρο με αυτόν που ξέρει περισσότερα για την ιστορία του, όπως είναι ο Γουρίδης, έτσι δεν είναι? Ναι, έχω κρυμμένους θησαυρούς στην περιοχή μας, τους οποίους δεν τους γνωρίζουμε δυστυχώς, δηλαδή δεν γνωρίζουμε καλά την περιοχή μας, και ένας άνθρωπος όπως ο Θανάσης Γουρίδης με τόσες γνώσεις νομίζω είναι ο καλύτερος οδηγός και ξεναγός σε μια τέτοια δραστηριότητα. Και να πούμε ότι, για να μην το παραλείπουμε, γιατί είναι και άδικο, επειδή ο Ερυθρός Σταυρός είναι παντού παρών, πανταχού παρών, οι περιπατητές θα συνοδεύονται από μέλη του Ερυθρού Σταυρού, του Επιχού Τμήματος Δημοτήχου, όπως και εδώ να πούμε στην Οστιάδα, όποτε γίνονται rapid test και όποτε γίνονται μεγάλες εκδηλώσεις, μέλη του Ερυθρού Σταυρού είναι εκεί. Αυτό πρέπει, τους αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί είναι ο εθελοντισμός στο μεγαλείο του και ο Ερυθρός Σταυρός, οπότε και εκεί θα υπάρχουν. Ωραία. Θα έχουμε από αυτού θα πούμε, θα ψάξουμε και άλλες πληροφορίες. Να πούμε ότι σήμερα στην εκπομπή σου θα είναι ο Νίκος Νικολαίδης, Βέρα. Ναι, είναι διευθυντής του τέταρτου δημοτικού σχολείου, είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Αυτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο κ. Νικολαίδης κατά κάποιο τρόπο μεταφέρει όλη αυτή την εμπειρία της χρονιάς που πέρασε, της περίοδου μάλλον του lockdown, γιατί δοκιμάστηκαν γονείς, δοκιμάστηκαν μαθητές, δοκιμάστηκαν και οι εκπαιδευτικοί με την αλλαγή στα σχολεία, με το κλείσιμο των σχολείων, το ξανάνοιγμα, φυσαρμόνικα είχαν γίνει πια, με την τηλεργασία. Ξανατονίζει μέσα στην εκπομπή ο κύριος Νικολαίδης, που μας τα έχει πει πολλές φορές, ότι δεν μπορεί η τηλεργασία, η τηλεκπαίδευση μάλλον η σωστή λέξη, να αντικαταστήσει την διαζώσεις, αλλά ήταν μια ανάγκη. Ο κύριος Νικολαίδης μιλάει λοιπόν για τις επιρροές που είχε αυτήν την περίοδο η αλλαγή στην καθημερινότητα των παιδιών και των εκπαιδευτικών, και τονίζει ότι το σημαντικότερο από όλα είναι τα παιδιά να παραμείνουν στο σχολείο, να είναι όσο γίνεται πιο πολύ καιρό ανοιχτά τα σχολεία και να μην επηρεάσει καθόλου την ψυχολογία τους. Αλλά τα υπόλοιπα στην εκπομπή. Στις 9 το βράδυ είναι η εκπομπή σου, στη δημοτική τηλεόραση. Στην επανάληψη εκπομπή παίζεται, προβάλλεται την Κυριακή στις 5.30 ώρα. Και είναι μια προσπάθεια που κάνει η δημοτική τηλεόραση να φέρει τους ανθρώπους της περιοχής στο προσκήνιο και να πούν την άποψή τους, να την καταθέσουν. Εμείς είμαστε οι γέφυρα που περνάμε αυτές τις απόψεις. Σωστά, σωστά. Και πάντα οι καλεσμένοι σου είναι ξεχωριστοί και έχουν να πούν κάτι για την δουλειά τους και για αυτό που κάνουν. Και μια και μιλάμε για τους γονείς και για το σχολείο, να πω ότι αύριο θα έχω στην εκπομπή τον ψυχολόγο Στράτο Βραχιόλια για μια εκδήλωση που ετοιμάζουν για τις πανελλήνιες εξετάσεις που βάζει την οικογένεια σε δοκιμασία, αλλά και τα παιδιά επίσης. Περισσότερα αύριο θα μας πει επί του θέματος. Είναι αξιόλογη δουλειά ο κ. Δαχιόλιας κάνει στον νομό, πολύ σημαντική. Και το κέντρο πρόληψης την κάνει την εκδήλωση. Περισσότερα επ' αυτού αύριο. Εσύ όμως έχεις να μας πεις κάτι και για ταινία, για μια ταινία που γυρίστηκε στο Σουφλί. Ναι, ο Βασίλης Τσικάρας έχει ξανασχοληθεί, είναι σεναριογράφος και σκηνοθέτης, έχει ξανακάνει πράγματα ενδιαφέροντα στην περιοχή μας. Αυτή τη φορά επανέρχεται με τη νέα του ταινία, ένα μέρος των γυρισμάτων θα γίνει στην περιοχή. Ναι. Ο τίτλος είναι 5. Έχει κάνει επιτυχημένες παραγωγές στο Έξοδος 1826, Πολιορκία, Operation Star. Έχει κάνει ταινίες, παραγωγές όπου συμμετείχαν σπουδαίοι Έλληνες ηθοποιοί. Επενδύει λοιπόν τώρα στην καλλιτεχνική του έμπνευση στη Θράκη και στους Θρακιώτες αγωνιστές του 1921. Εδώ να πω βέβαια ότι είναι μια άγνωστη σελίδα της ιστορίας μας και τις ημέρες αυτές το μουσείο έχει μια αναφορά, το ξαναείπαμε, στους αγώνες της Θράκης για τη συμβολή μάλλον της Θράκης στην Επανάσταση και την προσφορά των Θρακιωτών. Εκεί λοιπόν
επικεντρώνεται και ο κύριος Τσικάρας που στην ταινία του, ναι, που είναι μια ιστορική κινηματογραφική παραγωγή μεγάλου μήκους, θα μιλάει για το, θα πραγματεύεται, να πω τη σωστή λέξη, το ολοκαύτωμα της Αμοθράκης, τη μάχη των Λαβάρων και γενικότερα την επανάσταση στη Θράκη. Ενδιαφέρον, ακούγεται πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Είναι αφιερωμένος και τίτλος στους πέντε νεομάρτυρες της Αμοθράκης, εξού και το πέντε. Ήταν το επόμενο που ήθελα, να ρωτήσω, αν γνωρίζεις που αναφέρεται το πέντε, μας το είπες. Το πέντε λοιπόν αναφέρεται στους πέντε... Στους πέντε νεομάρτυρες της Αμοθράκης, βέβαια δεν μένει μόνο σε αυτούς, αλλά επικεντρώνεται κυρίως εκεί. Mm-hmm. Είναι μια νέα ιστορία με εμβληματικές ηρωικές μορφές της Επανάστασης στη Θράκη, όπως είναι ο καπετάν Μαθιάνης από τα Λάβαρα, η Δόμνα Μεσβίζη που είναι επίσης γνωστή, αλλά το ότι έγινε επιλογή της περιοχής του να γυριστούν, να γίνουν τα γυρίσματα είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια. Θα τελειώσουμε με αυτό, Βέρα, και να σου πούμε καλό μεσημέρι, εκτός αν έχεις κάτι ακόμα. Τα υπόλοιπα... μάλλον θα λέγαμε θα τα σπουδαία. Ναι, εσά αύριο τα σπουδαία λοιπόν. Ναι. Μέχρι αύριο, καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ορεθιάδας και της εκπομπής σου. Να είσαι καλά, Βέρα.